Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου με την κίνηση τόσο στα λιμάνια όσο και στα αεροδρόμια να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στις αυξημένες πληρότητες στις πτήσεις εσωτερικού στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αναφέρθηκε ο Γιώργος Πλιάκας. Η κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Ιούλιο. Είμαστε σε ένα καλό ποσοστό συνολικά. Έχουμε φτάσει γύρω στο 53-54% της περσινής κίνησης. Τώρα, λόγω του 15 Αυγούστου, έχουν αυξηθεί οι πληρότητες της πτήσης εσωτερικού. Οπότε, όποιος είναι να ταξιδέψει ή να γυρίσει πίσω, καλό θα είναι πιο μπροστά να μπορέσει να εξασφαλίσει θέση και να μην έρθει τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο. Η κίνηση του 15 Αυγούστου δεν επηρεάζει τη συνολική κίνηση του εξωτερικού. Προς στιγμήν, λοιπόν, η μέση ημερήσια κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι γύρω στις 11.500 αφιχθέντες επιβάτες κάθε μέρα. Την ίδια ώρα το 85% αγγίζει πληρότητα στα πλοία της ακτοπλοείας, όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Γιάννης Βαρδαβάς, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την τουριστική κίνηση στο πλαίσιο του εσωτερικού τουρισμού. Η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου αυτές τις μέρες πραγματικά έχει αυξηθεί. Τα καράβια τα οποία έχουν δικαίωμα πληρότητας 85% όντως είναι κοντά σε αυτά τα ποσοστά, δηλαδή είναι γύρω στο 83-85, εξαρτάται τώρα και από τις ημέρες, έτσι. Και τα άλλα επίσης που πάνε τα ταξίδια τους προς τα νησιά των Κυκλάδων, και αυτά έχουν μια πληρότητα γύρω στο 80%, γιατί μέχρι εκεί επιτρέπεται τώρα να βάζουν και τους επιβάτες τους. Το λιμενικό βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση των επιβατών, ενώ γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κρουαζιέρα από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο. Εκεί που εξακολουθούμε και έχουμε το πρόβλημα είναι στην κρουαζιέρα. Μέχρι τώρα έχουμε κάποιες κρατήσεις. Το σίγουρο είναι και εξακολουθεί να παραμένει το 12/9 με το πρώτο ταξίδι που θα κάνει η TUI. Θα οργανώσει μια εκδρομή σε ελληνικά λιμάνια και τα οποία θα επαναλαμβάνει κατά διαστήματα 6 με 7 ημερών. Πάντως, αρκετοί επισκέπτες θα απολαύσουν δροσερές στιγμές σε παραλίες του νησιού μας, με το σκηνικό του καιρού να είναι αύριο ιδανικό, ενώ ο υδράργυρος θα χτυπήσει 35 άρια στις νότιες περιοχές, κυρίως της Μεσαράς και του νομού Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα. Για το Σάββατο, ημέρα του 15 Αύγουστου, αναμένουμε, πέραν από τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες με την ηλιοφάνεια, να έχουμε και μια πιο ήπια συμπεριφορά των ανέμων, άνεμοι οι οποίοι θα κυμαίνονται ιδιαίτερα για τα δυτικά του νησιού στα 2 και τοπικά 3 μποφόρ, ενώ ανατολικότερα θα είναι στα 3 με 4, τοπικά όμως για την Ανατολική Κρήτη μέχρι και για τα 5 μποφόρ. Βέβαια, σε νότιες περιοχές του νησιού, όπου οι άνεμοι θα λειτουργούν και ως καταβάτες, η ένταση των ανέμων είναι μεν πιο ήπια, αλλά θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 4 με 5, τοπικά όμως στα 6 και προς το μεσημέρι και τα 7 μποφόρ.